αυτό και να της πω κάτι, γιατί νιώθω μερικές φορές πως ο κόσμος περιμένει πολλά από μένα. Περιμένει. Και σκέφτομαι πως θα ήθελα να δομήσουμε από εδώ και πέρα την εκπομπή, θα σου πω Γιώργο μου. Ξεδιπλώνω το συνέστημά μου και στο τέλος, αυτό που θέλω να πω στους τηλεθεατές είναι πάντα πως από αυτό που τους γράφω και εκθέτω κομμάτι της προσωπικής μου ζωής, όσο μπορώ και αντέχω, είναι γιατί στο τέλος θέλω αυτή τη βαλίτσα να την πάρουμε παρέα και να προχωρήσουμε στη ζωή. Αυτό το Σάββατο έγραψα λοιπόν στο GreeksChannel.gr, στο site με το οποίο συνεργάζομαι, όχι στο δικό μου το zinapost.gr, γιατί δεν μου αρέσει τα δικά μου κομμάτια να τα πουλάω σε μένα. Είναι σαν ουσιαστικά να εκθέτω τη ζωή μου σε ένα δικό μου site και αυτό έχει αντάλλαγμα. Θέλω να είναι κατανοητό στους τηλεθεατές ότι σε αυτή μου τη σχέση αντάλλαγμα δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο αμοιβαία εμπιστοσύνη και χαρά. Έγραψα λοιπόν για την κόκκινη τσάντα των συναισθημάτων της μητέρας μου, όπου όταν ήμουν έφηβη και είχα φύγει εκεί στα 13 μου, 14 μου χρόνια, πάντα περίμενα αυτή την κόκκινη τσάντα που είχαμε στα εμπορικά, Γιώργο μου, Κουτσελίνης, με τα 10 περίπου μαγαζιά που είχαμε, γιατί μέσα εκεί είχαμε τα τρόφιμα που μου έστελνε η μαμά μου. Πάντα όμως η μάνα μου, η συγχωρεμένη κυραλένη μου, τα συνόδευε και με ένα γράμμα. Το γράμμα όμως της μάνας μου έλεγε πάντα σαν να μην ήμουν το παιδί. Αγαπημένη μου κόρη, σε φιλώ. Σου στέλνω αυτά τα χόρτα. Να τα βράσεις έτσι, παιδί μου. Το πρέπει πρώτα να βράσει το νερό, να ρίξεις το αλάτι, μετά να τα πλύνεις έτσι. Να τα... Και στο τέλος τελείωνε πάντα με το κάνε οικονομία. Αυτά τα γράμματα τα έχω όλα λοιπόν σε ένα κουτί, ναι. Κατερίνα μου. Και κάθε φορά που δεν είμαι καλά τα ανοίγω. Σε αυτό το άνοιγμα λοιπόν, όταν θέλω λίγο να θυμηθώ την κυραλένη μου στα όμορφά της, κάνω το εξής. Παίζω και είσαι εσύ τώρα στο σπίτι μου και σου λέω, γιατί δεν ξέρεις ποιο είναι το παιχνίδι μου, σου λέω πάρε 3 γράμματα και θα σου διαβάσω την αρχή και το τέλος χωρίς να το διαβάσω, θα στην πω. Όλα τα γράμματα λοιπόν της μάνας μου έχουν ίδια αρχή και ίδιο τέλος. Τότε λοιπόν σαν παιδί νόμιζα πως δεν με αγαπούσε, αγαπούσε πιο πολύ τον Αλέκο. Έτσι λοιπόν σε εκείνα τα γράμματα δεν εξέφραζε το συνέστημά της, αλλά στην πορεία κατάλαβα πως της μάνας μου το συνέστημα ήταν να φάω γιατί ήμουν πολύ αδύνατη και η τροφή ήταν το συνέστημα που έβγαζε σε μένα. Σε εκείνη την κόκκινη βαλίτσα λοιπόν που ερχόταν αυτό το γράμμα, εγώ κάποτε έγραψα μόνο ένα γράμμα να της το στείλω, Γιώργο μου. Μαρία και Κατερίνα και αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Δεν της το έστειλα. Και αυτό το γράμμα υπάρχει σήμερα πίσω για να βγάλει αυτό το πόνο του κοριτσιού. Τι περίμενα από εκείνη το γράμμα της. Γράφω όλη μου τη ζήλια για τον αδερφό μου. Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Δεν το έστειλες όμως. Ποτέ. Ζήμα, σήμερα όμως, μετά από τόσα χρόνια ψυχανάλυσης, ξέρω και είμαι σίγουρη πως η μάνα μου αυτό της το συνέστημα τότε το εξέφραζε έτσι. Όμως, το δικό μου συνέστημα σήμερα είναι πως εκείνο το δελφίνι που περίμενα, εκείνη την κόκκινη τσάντα με τα φαγητά της μητέρας μου, είναι το κάθε ταξίδι που έκανα για να πάω στο λιμάνι εκείνο. Σήμερα λοιπόν έχω κατακτήσει πολλά λιμάνια, αλλά εκείνη η κόκκινη τσάντα είναι πάντα δική μου. Και θέλω να πω στους τηλεθεατές ότι καμιά φορά ζούμε πολλά πράγματα και θυμώνουμε για τον πατέρα μας, για τη μητέρα μας. Όμως, όταν σταθούμε με ωριμότητα απέναντι στην κάθε κόκκινη βαλίτσα μαράκι, θα δούμε και θα βαδίσουμε και με τα δικά της παπούτσια. Ποια μάνα μπορούσε να αφήσει το παιδί της στα 13 χρόνια και να πει «Κορίτσι μου, πάρε το δρόμο και φύγε». Δεν θα το έκανα ποτέ για το παιδί μου. Εκείνη η μάνα λοιπόν, για να με απαλλάξει από την τοξικότητα εκείνου του περιβάλλοντος, με έδιωξε. Όλα της τα συναισθήματα σε εκείνη την κόκκινη τσάντα. Αυτός είναι ο λόγος που τα μοιράζομαι μαζί σας για να σας σηκώσω. Και αν κάθομαι σε αυτή τη θέση, είναι γι' αυτό. Θα μπορούσα να κάνω εκατοντάδες πράγματα στη ζωή μου. Να είμαι στέλεχος, να είμαι παντού. Διαλέγω εδώ. Και αν καμία φορά φεύγω από τον δρόμο για τον οποίο είμαι εδώ, να με μαζεύετε. Ξέρετε εσείς. Αγαπημένο μου κοντρόλ, ξέρω, περιμένει ο κύριος Ξυλουργίδης, περιμένουν τα θέματα, περιμένουν όλα. Δώσε με, Γιώργο, δεν πειράζει. Πάμε σε διαφημίσεις και μετά εδώ.